τη δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής πλατφόρμας για την αξιοποίηση κατάλληλων τροφίμων, τα οποία όμως για διάφορους λόγους δεν μπορούν να μπουν ή να ξαναμπούν στην αγορά, προχώρησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με δεδομένο πως η σπατάλη των τροφίμων στην Ευρώπη αγγίζει τα 88 εκατομμύρια τόνους ετησίως και μεταφράζεται σε ζημιά 143 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο. Η Επιτροπή λοιπόν μέσω της πλατφόρμας ενθαρρύνει τη συνεργασία των κρατών μελών, προκειμένου τα τρόφιμα αυτά να διατίθενται σε οργανώσεις ή τράπεζες τροφίμων. Η όλη διαδικασία μάλιστα θα ελέγχεται στενά, έτσι ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας αλλά και υγιεινής. 88 εκατομμύρια τόνοι τροφίμων, το 20% της συνολικής ευρωπαϊκής παραγωγής, καταλήγουν στα σκουπίδια κάθε χρόνο. Όχι επειδή τα τρόφιμα είναι ακατάλληλα ελιγμένα, αλλά επειδή αγοράστηκαν και δεν καταναλώθηκαν. Το ζήτημα έχει πολλαπλώς απασχολήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς η απόρριψη μιας τόσο μεγάλης ποσότητας τροφίμων συνεπάγεται οικονομική ζημιά 143 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η σπατάλη τροφίμων καταγράφεται σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, από τον παραγωγό στον έμπορο και τελικά στον καταναλωτή. Για μένα η σπατάλη τροφίμων αποτελεί την πιο αποκρουστική πλευρά του καταναλωτισμού. Ο καταναλωτισμός έχει βαθιά ριζώσει στην κοινωνία μας. Γι' αυτό η αντιμετώπιση του προβλήματος της σπατάλης τροφίμων απαιτεί ριζικές αλλαγές στο μοντέλο παραγωγής, εμπορικής διάθεσης τροφίμων και αλλαγή στην καταναλωτική συμπεριφορά. Τρόφιμα στις χωματερές σημαίνει κατασπατάληση φυσικών πόρων για την Ευρώπη. Νερό, έδαφος και ενέργεια και όλα αυτά την ώρα που 800 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο υποσιτίζονται. Από το 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας επεξεργάζεται σχέδιο για την πρόληψη της σπατάλης των τροφίμων, καταλήγοντας σήμερα στη δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής πλατφόρμας συνεργασίας των κρατών μελών, στην οποία θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι της αγοράς τροφίμων, ώστε τίποτα να μην πάει χαμένο. Με ειδική οδηγία που θα τεθεί σε εφαρμογή το 2017, σχεδιάζονται ριζικές αλλαγές σε όλα τα στάδια παραγωγής, επεξεργασίας και διάθεσης των τροφίμων, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η σπατάλη και τα κατάλληλα αυτά τρόφιμα να καταλήγουν όχι στις χωματερές, αλλά σε τράπεζες τροφίμων που υπάρχουν και θα οργανωθούν στο μέλλον, καθώς και σε οργανώσεις αλληλεγγύης. Παράλληλα, θα απλοποιηθεί ο τρόπος αναγραφής της ημερομηνίας λήξης πάνω στις συσκευασίες, ώστε να μην πετιούνται κατάλληλα για κατανάλωση τρόφιμα. Ενώ τέλος, θα οργανωθούν πανευρωπαϊκές εκστρατείες ενημέρωσης του καταναλωτικού κοινού, ώστε να αγοράζει τόσα τρόφιμα όσα ακριβώς σκοπεύει να καταναλώσει.